υποθέσεις. Είναι ο δικηγόρος Αχιλλέας, ο Δημητριάδης, στο τηλέφωνο για να μας πει τι εξέλιξη υπήρξε. Καλημέρα σας, κύριε Δημητριάδη. Καλημέρα, κύριε Αβριντού, σε εσάς και στους ακροάτες σας. Είναι, τώρα τι να πω, επίκαιρο, δεν είναι και η κατάλληλη λέξη. Καυτός οπότε το θέμα αυτό των Βαρουσίων και νιώθουμε και αυτή τον κίνδυνο, την απειλή με την άφιξη του Τούρκου Προέδρου στις 20 Ιούλη και τις προαγγελίες που έχουν γίνει ότι κάτι θα ανακοινώσει. Τιμάζουν εκεί και το χώρο που θα επισκεφθεί. Όσοι πήγαν και είδαν την περίκλειστη που άνοιξε, καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε, ακόμη περισσότερο. Όχι πως οι άλλοι δεν έχουν τον ίδιο πόνο. Λοιπόν, έχουμε ψηφίσματα, έχουμε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να ασκηθούν πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα να τα καταφέρει για να μην προχωρήσουν τα πράγματα στην περίκλειστη. Δεν ξέρω όμως αυτά πόσο μπορούν να είναι αποτελεσματικά, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από μια τέτοια γενική τοποθέτηση πρώτα. Πώς θα παρακολουθείτε? Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να διαβάζουμε σωστά την Τουρκία. Έχει από τον Ιούνιο του 19 που η Τουρκία μας είπε ότι θα ανοίξει η περιφραγμένη πόλη της Αμοχώς του. Και εμείς λέγαμε ότι είναι προεκλογικό πυροτέχνημα και να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Ήρθε ο κύριος Ερντογάν τον Νοέμβριο τον περασμένο, στις 15 του μηνός, θυμάστε το πίκνικ στη βροχή, και άνοιξε την πόλη και μπήκε μέσα, παρόλο που απλώς χρησιμοποίησε τους δημόσιους δρόμους και τη δημόσια παραλία. Δεν πείραξε ακόμη τις ιδιωτικές περιουσίες. Και τώρα όλοι περιμένουμε, σχεδόν απολυθωμένοι, το τι θα γίνει στις 20 Ιουλίου. Και μας το είπε και αυτό ο κύριος Ερντογάν. Εμείς, λέει, θα κάνουμε κινήσεις και εσείς θα ακολουθείτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Μήπως δεν θα γίνει τίποτα μετά και τις προσπάθειες που καταβάλλονται? Να και χθες το ψήφισμα, τα συμπεράσματα της Συνόδου. Ναι, τα διάβασα. Ναι. Τι λέει? Λέει να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από το 1984 και δεν εφαρμόστηκαν. Σήμερα θα εφαρμοστούν όταν θα έρθει ο κύριος Ερντογάν στις 20 Ιουλίου. Δυστυχώς δεν είμαστε οργανωμένοι σε αυτή την αντιμετώπιση και με λύπη το λέω, διότι δεν υπάρχει σωστή πολιτική ανάλυση και ο συσχετισμός με τις νομικές εξελίξεις, που είναι τα δύο μας βασικά όπλα. Και αυτή η διαδικασία συνεχώς χάνουμε πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Κάθε πέρσι και καλύτερα λέμε. Και νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή την αντιμετώπιση και να σκεφτούμε πώς θα επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι μόνο σε ένα συνολικό πλαίσιο λύσης του Κυπριακού έχει νόημα να σχεδιάζουμε και να κάνουμε κινήσεις. Διαφορετικά η Τουρκία είναι πιο δυνατή και συνεχώς κερδίζει έδαφος και εμείς συνεχώς χάνουμε έδαφος και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Ποια μπορεί να είναι η επόμενη κίνηση στο Βαρώσι? Η εκτίμηση μου είναι ότι ο κύριος Ερντογάν θα έρθει και θα ανοίξει την περιφραγμένη πόλη στον κόσμο να επιστρέψει και θα καλέσει Ελληνοκυπρίους να επανέλθουν στις περιουσίες τους και αν δεν το κάνουν θα πει ότι οι Ελληνοκύπροι δεν ενδιαφέρονται να επανέλθουν και θα τη δώσω σε Τούρκους να την αναπτύξουν. Αυτή αναμένω ότι θα είναι η επόμενη εξέλιξη αφού αποχαρακτηρίσει την περιοχή από στρατιωτική ζώνη, διότι ο λόγος που μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί το Βαρώσι προς ανάπτυξη στους Τούρκους είναι διότι θεωρείται στρατιωτική ζώνη, δεν μπορεί να μπει μέσα ο καθένας και δεν θεωρούνται οι περιουσίες μας δήθεν εγκαταληφθήσεις για διανομή από την υποτελή τοπική διοίκηση στα κατεχόμενα. Όταν αυτό αλλάξει και τα άτομα αυτά δεν έχουν κάνει αίτηση στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας διεκδικώντας την επιστροφή των περιουσιών τους και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουν, οι Τούρκοι θα πούν αφού δεν ενδιαφέρεστε να έρθετε πίσω, εμείς θα κάνουμε εκείνα που πρέπει να κάνουμε και θα μείνουμε όλοι και πάλι αποσβολωμένοι. Αυτοί που έχουν αποταθεί ήδη στην Επιτροπή, ναι, είναι περισσότερο κατοχυρωμένοι, θεωρείτε? Όχι, αυτοί έχουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής, όπου ελπίζω να λένε ότι θέλουν να πάνε πίσω στην περιουσία τους. Εάν δεν έκανες αίτηση
στην Επιτροπή να λες ότι θέλω να πάω πίσω στην περιουσία μου στο Βαρόσι, κατά τους Τούρκους δεν σε ενδιαφέρει η επιστροφή και γι' αυτό θα δώσουν την περιουσία σου σε Τούρκους επιχειρηματίες γης για να αναπτύξουν την πόλη. Αυτό το πράγμα είναι τόσο απλό και δυστυχώς δεν το βλέπουμε καθαρά. Ναι, αλλά αυτό θα είναι παράνομο, γιατί... Καλά, τώρα δεν είναι παράνομο. Ναι. Πώς θα είναι περισσότερο ή λιγότερο καλά, επειδή... παράνομο. Παράνομο είναι, αλλά υπάρχουν... Όχι απόλυτα, ναι. Και συμφωνούμε ότι είναι παράνομο, ναι. Αλλά λέω τι θα κάνουμε, πως είναι ναι. Παράνομο και το διατυμπανίζουμε και ότι παίρνουμε και ακόμη ένα ψήφισμα, πού μας έβγαλε, ενώ αυτοί που έκαναν την αίτηση στην Επιτροπή... Εννοώ στην παρούσα συγκυρία δεν θα προκαλέσουν τη διεθνή κοινότητα, όταν τους προειδοποιούν και τους λένε ως εδώ, μην αλλοιώνετε το στάτους της περιοχής. Εγώ δεν νομίζω ότι η διεθνή κοινότητα θα μας υποστηρίξει σε αυτή τη φάση. Πήγαμε και απειλούσαμε με βέτο, αν θυμάστε, πριν λίγες μέρες και πήγαμε και πήραμε σχεδόν το ίδιο συμπέρασμα που παίρνουμε κάθε φορά. Εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστείτε να μην μας λέγανε ότι θα εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Το ζήτημα είναι διαφορετικό. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία μας. Δεν μας πιστεύουν ότι θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό αρκετά. Και δεν φτάνει που δεν μας πιστεύουν πολιτικά. Δεν μας βοηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση, διότι δυστυχώς ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αξιοπιστία μας είναι πάρα πολύ χαμηλά. Θυμίζω τα σχετικά με τα διαβατήρια, όχι αυτά του Αλτζαζίρα, την αίτηση που έκανε η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να σταματήσει το πρόγραμμα και την αντίδρασή μας. Και το χειρότερο, την δεύτερη αίτηση που έκαναν, όπου είπαμε δήθεν ότι σταμάτησε η διαδικασία με τα διαβατήρια, αλλά όσες αιτήσεις ήταν μέσα, 1.300 αν δεν κάνω λάθος, αυτές συνεχίζουν. Μας κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι. Νομίζετε ότι μας παίρνουν σοβαρά όταν με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε το θέμα των διαβατηρίων, των ευρωπαϊκών διαβατηρίων? Είναι και αυτά τα πράγματα. Τι που θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή για να μας βοηθήσουν χωρίς να έχουν προβλήματα και να πλήττονται ευρύτερα συμφέροντα ευρωπαϊκά? Κοιτάξτε, η εξυπνάδα κατά τη δική μου άποψη, επειδή είμαστε ένα μικρό κράτος στην Ευρώπη, είναι να έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και να μπορούμε με αξιοπιστία να το διεκδικήσουμε. Το δίκαιο το έχουμε. Την αξιοπιστία δυστυχώς την χάσαμε και πρέπει να την αποκτήσουμε έτσι ώστε να ξαναμάθουμε να συμπλέουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντά της έτσι ώστε να μας προστατεύσει. Είναι προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμάς να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει σταθερότητα, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει ευημερία. Όλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η λύση μας συμφέρει και η διχοτόμηση είναι εναντίον των συμφερόντων μας. Αυτή πιστεύω πρέπει να είναι η σωστή αντιμετώπιση και με μια σκαλωτή προσπάθεια στην κίνηση που κάνει η Τουρκία για τελωνιακή ένωση, για το μεταναστευτικό, για τις βίζες που θέλει, ακόμα και για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το συναρτήσουμε με την λύση του Κυπριακού εφόσον αυτό με αξιοπιστία... Αυτό να το συναρτήσουμε. Ναι, αλλά δεν τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά, διότι όταν ήταν ο κύριος Ακιντζή και έλεγε να δεχθούμε το πλαίσιο Γκουτέρες και να δεχτούμε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, άλλα λέγαμε. Τώρα που έχουμε τον κύριο Τατάρ και εκ του ασφαλούς επιχειρηματολογούμε ότι ναι, αυτά θέλουμε, ενώ ξέρουμε ότι αυτή είναι η τουρκική θέση, άλλαξαν τα πράγματα. Λοιπόν, η ιστορία είναι... Ναι. Για πάμε στις υποθέσεις τώρα, να δούμε και ποια είναι η σημασία. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό είναι η άλλη διάσταση. Μια είναι η πολιτική που προσπάθησαμε να συζητήσουμε και η άλλη είναι η νομική, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα για τη δική μας πλευρά, διότι έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά το δίκαιο. Οι περιουσίες είναι δικές μας, δικαιούμαστε αποκατάσταση, δικαιούμαστε αποζημίωση για την απώλεια χρήσης και πρέπει αυτό να χρησιμοποιηθεί σωστά, ούτως ώστε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα όλων των προσφύγων. Η μια υπόθεση είναι το Βαρόσι και η άλλη υπόθεση είναι σχετικά με την Τύμπου. Για το Βαρόσι η σημασία είναι τεράστια, διότι αυτή η υπόθεση θα κρίνει, πιστεύω, τελεσίδικα και το επιχείρημα ΕΦΚΑΦ. Η πρώτη είναι η πρώτη υπόθεση. Το Βαρόσι, η Βαροσιώτη. Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα δικαστεί σε τόσο βάθος. Είναι ναι. Η τρίτη φορά
που το θέμα ΕΦΚΑΦ έχει έρθει στο ΕΔΑΔ. Η μία ήταν η υπόθεση Αρέστιο που έχασαν, η δεύτερη υπόθεση Λόρδου όπου και πάλι έχασαν οι Τούρκοι, και τώρα γίνεται μια πιο συστηματική και σοβαρή προσπάθεια να παρουσιάσουν το ΕΦΚΑΦ ότι ανήκει το Βαρόσι και ότι συγκεκριμένα έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στη διαδικασία της Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας, διότι είναι δήθεν ιδιοκτήτης. Ενώ η αλήθεια είναι ότι ιδιοκτήτης είναι αυτός που το όνομά του φαίνεται στο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό διακυβεύεται εις το Βαρόσι. Ναι. Και είναι... τι περιουσία είναι αυτή? Είναι μια πολυκατοικία, μια πολύ μεγάλη πολυκατοικία στην είσοδο της περιφραγμένης πόλης της Αμοχώστου. Οι άνθρωποι ήταν μια εταιρεία, την είχε χτίσει, ορισμένα είχαν πουληθεί και ζητούν την επιστροφή της περιουσίας αυτής για να την χρησιμοποιήσουν, καθώς επίσης και αποζημιώσεις. Και λέγει η Τουρκία, δεν είναι δική σας, ανήκει στο ΕΦΚΑΦ, εμείς το εξετάζουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα προδικαστικά που πρέπει να γερθούν από τους, πρέπει να αντιμετωπιστούν, που έχουν γύρει οι Τούρκοι, και νομίζω ότι έχουμε καλά επιχειρήματα. Με τι επιχειρηματολογία, πώς το τεκμηριώνουν ότι ανήκει στο ΕΦΚΑΦ? Αυτή η συγκεκριμένη, γιατί πρέπει να αποδείξουν ότι συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο μας σημείο. Το πρώτο μας σημείο που είχε ξανατεθεί είναι, ωραία, αν λέτε ότι είναι η ιδιοκτησία δική σας, πού είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας σας? Mm-hmm. Δείξτε μας τους. Βεβαίως δεν είναι δύσκολο να εκδώσουν δικούς τους τίτλους, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα για τη σημασία για το Βαρόσι, διότι για μένα η όλη προσπάθεια των Τούρκων στα κατεχόμενα έχει να κάνει και με τα περιουσιακά δικαιώματα, και είναι, πιστεύω, για αυτό τον λόγο που επεμβαίνουν στο Βαρόσι χειρουργικά και χρησιμοποιούν μόνο τους δημόσιους δρόμους και τις δημόσιες παραλίες για να μην ενοχλήσουν τα ιδιωτικά περιουσιακά δικαιώματα, τα οποία δυστυχώς εμείς δεν διεκδικούμε για να θωρακίσουμε. Νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες επιτυχίας. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα αλλάξει την υποτονική της παρουσία. Να θυμίσω τις 2,5 σελίδες που είχε βάλει σε προηγούμενο γύρο παρατηρήσεων, και να πω ότι κατά τη δική μου άποψη αυτό είναι παντελώς ανεπαρκής παρουσία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υποστήριξη των συμφερόντων όλων των Κυπρίων προσφύγων. Παλιά ο Μαγκαρίτης, ο Αλέκος ο Μαρκίδης, έστελε κάσους από έγγραφα για να υποστηρίξει τις θέσεις μας και είχαμε σχεδόν πάντα θετικά αποτελέσματα. Τώρα υπάρχει μια αλλαγή στη στάση, δεν μπορώ να την εξηγήσω, καλύτερα να ρωτήσετε τους ίδιους, και αυτή επηρεάζει και την υπόθεση στην Τύμπου, όπου και εκεί διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής. Εμείς λέμε ότι αυτή η Επιτροπή δεν είναι αποτελεσματική διότι καθυστερεί, διότι δεν δίδει θεραπεία, διότι δεν προχωρούν οι υποθέσεις. Οι Τούρκοι λένε ότι όλα πολύ ωραία, είναι θαυμάσια και όλα προχωρούν καλά. Ήδη κερδίσαμε η κυρία μια υπόθεση στην κόμμα του Καγιαλού, είχε κερδιθεί για αυτό το σημείο, ότι δηλαδή δεν είναι αποτελεσματική, αλλά δυστυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία απέχει από αυτή τη διαδικασία. Ούτε παρατηρήσεις έχει βάλει, ούτε έχει δώσει εκτιμήσεις από το χτιματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να υποστηρίξει τις απαιτήσεις. Ναι. Και αυτά μας τα λέγατε και πέρσι. Θα τα λέω, βλέπετε, είμαι σταθερός στις θέσεις μου. Δεν έχει αλλάξει. Είμαι απόλυτα σταθερός στις θέσεις που είχα εκφράσει. Το καλό είναι ότι στα νομικά τουλάχιστον έχουμε ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα από τον καιρό της Λοϊζίδου, και ελπίζω ότι στην αρένα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα δικαιωθούμε. Η εξυπνάδα είναι πώς αυτά θα συσχετιστούν με τα πολιτικά και πώς όλα αυτά θα γίνουν μία προσπάθεια για να λύσουμε το Κυπριακό, αν βεβαίως πιστεύουμε ότι η λύση μας συμφέρει. Δεν τη δυσκολεύουμε τη λύση με αυτούς τους χειρισμούς που εισηγήσετε εσείς να γίνουν στο Βαρόσι? Δηλαδή, περίπου, εγώ καταλαβαίνω, όποιος ενδιαφέρεται για την περιουσία του να το αποδείξει εμπράκτος, να προσφύγει στην Επιτροπή. Βέβαια, δεν δημιουργούμε προηγούμενα και τετελεσμένα επομένως και διευκολύνουμε τους τουρκικούς σχεδιασμούς με αυτόν τον τρόπο, και αύριο θα έρθουν να μας πούν ότι ΝΑΤΟ είναι 2.000-3.000, επομένως ενδιαφέρεται ο κόσμος, αφήστε το Βαρόσι, βγάλτε το από το τραπέζι, λύνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Όχι,
η προσπάθεια αυτή διεκδίκηση των περιουσιών μόνο βοηθητική μπορεί να είναι στην επίλυση του Κυπριακού. Διότι αν το τουρκικό επιχείρημα ότι δεν ενδιαφέρονται οι Βαροσιώτες να επιστρέψουν είναι αλήθεια, τότε δεν θα υπάρχει λόγος να μας δώσουν πίσω το Βαρόσι. Αν όμως οι Βαροσιώτες με συγκεκριμένον τρόπο προχωρήσουν και διεκδικήσουν τις περιουσίες τους, αυτό ευκολύνει την κάποιοι δική θεωρούν μας ότι πλευρά. Αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος δεν πρέπει να είναι η Επιτροπή Αποζημιώσεων. Ας μας πούν τον άλλο, διότι προς το παρόν μόνοι δεν υπάρχει. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο να λες κάτι ότι δεν αξίζει τον κόπο. Εδώ έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε μια πορεία από το 1989 θετική στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την υπόθεση Λοϊζίδου και αυτή τη θετική πορεία δεν την έχουμε αξιοποιήσει αρκετά, πιστεύω. Τώρα έχουμε ένα κομβικό σημείο για το Βαρόσι. Η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Τουρκίας αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως τουρκικό έντυπο μέσο, άρα δεν υπάρχει θεωρία του ψευδοκράτους η οποία δημιουργούσε πρόβλημα. Αυτό έχει φύγει από πολλά χρόνια και το επόμενο ερώτημα είναι αν θέλουν οι άνθρωποι να πάνε πίσω στις περιουσίες τους και αν δεν θέλουν να περιμένουν την λύση του Κυπριακού. Είναι και αυτό μία πιθανότητα. Το ερώτημα όμως είναι για τον κάθε ένα και ειδικά για το Βαρόσι τώρα, διότι είναι περιουσίες που δεν έχουν χρήστη και γι' αυτό είναι το επίγον. Επειδή ακριβώς δεν έχει χρήστη, πρέπει να τις διεκδικήσουν, διότι αν δεν τις διεκδικήσουν θα μπει χρήστης και θα είναι στην ίδια μοίρα που είναι όλα τα κατεχόμενα. Να. Εσείς ξέρετε πόσες είναι περίπου, γιατί ακούσαμε κάτι νούμερα τελευταία. Άκουσα, ναι, δεν έχω ακριβείς πληροφορίες. Άκουσα ότι είναι 344 για το Βαρόσι, ενώ παλιά μέσα στις εκλογές που υπήρχαν στα κατεχόμενα ήταν γύρω στις 220. Να θυμίσω ότι ολόκληρη η περιφραγμένη πόλη της Αμοχώς του είναι 6.082 τεμάχια, για τα οποία υπάρχουν Ελληνοκύπροι ιδιοκτήτες. Και βέβαιως μία αίτηση μπορεί να έχει περισσότερο από ένα κομμάτι μέσα ως αντικείμενο. Θα έπρεπε, πιστεύω, ο Δήμος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμοχώς του, ακόμα οι δικηγόροι της Αμοχώς του, οι εκτιμητές της Αμοχώς του, να βοηθήσουν, να οργανωθούν οι άνθρωποι, να κάνουν μα αυτή τι λέτε τη τώρα, σοβαρή... αυτό, αφού θεωρείται ταμπού αυτό και κάποιοι πάνε και στην Επιτροπή και δεν το λένε κιόλας. Θεωρείται ταμπού και δεν ενθαρρύνεται, δεν θεωρείται ότι είναι λίγο ημι παράνομο, λίγο τώρα να μην λίγο ημι άγρια κατάσταση. Να βάλουμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει προσφύγει για πολλές περιουσίες εκτός Βαρουσίων. Ήδη έχουν συμφωνηθεί αποζημιώσεις της τάξης 300 πλέον και πλέον εκατομμυρίων στερλινών, αλλά αυτό είναι μια προσωπική απόφαση του καθενός. Εγώ δεν θα πω για όλα τα κατεχόμενα. Εγώ λέω για το Βαρόσι, διότι έχουμε μια ευκαιρία να πετύχουμε ή έστω να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση που δεν θα έχουμε όταν ο κύριος Ερντογάν ανοίξει την πόλη και μπουν μέσα οι επεμβασίες. Και αυτό είναι το τραγικό. Ναι. Και δυστυχώς... Αλλά πάντως έτσι είναι. Θεωρείται λίγο εθνικά, πατριωτικά, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, επιλείψιμο, για να μην χρησιμοποιήσω. Ναι, βέβαια. Μα δεν αντιλέγω και ως αποτέλεσμα δικαιώνεστε, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν έχει προσφύγει. Ναι. Αλλά διαρωτώ με, όταν όλος αυτός ο κόσμος δεν θα μπορεί να πάει πίσω στις περιουσίες τους, όλοι αυτοί που τους προέτρεπαν να μην διεκδικήσουν, τι λόγο θα δώσουν? Διότι αυτό είναι το θέμα στο τέλος της ημέρας. Ρωτά κάποιος για την περιοχή γύρω από το λιμάνι της Αμοχώς του με ελληνοκυπριακές περιουσίες και καταστήματα, ποιο είναι το καθεστώς και οι προοπτικές? Οι προοπτικές εκεί είναι ότι πρέπει κατά την άποψή μου να διεκδικήσει και εκεί επιστροφή και αποζημιώσεις και να δει τι ένσταση θα του βάλουν. Δεν μιλάμε για την Περίκλειστη τώρα, μιλάμε για το λιμάνι. Μιλάμε για, όπως όλα για τα όσους δεν έχουν δει και δεν έχουν... Ναι. Ναι, για όλα τα κατεχόμενα οι θέσεις είναι πάρα πολύ απλή. Ο ιδιοκτήτης μιας περιουσίας στα κατεχόμενα πιστεύει ότι η λύση του Κυπριακού θα τον δικαιώσει για την περιουσία του? Αν το πιστεύει, να μην κάνει τίποτα και να περιμένει τη λύση. Αν δεν πιστεύει αυτό το πράγμα, τότε η μόνη νομική οδός για διεκδίκηση περιουσιών είναι η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Τουρκίας και μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και το Βαρόσι είναι επίγον διότι δεν έχει χρήστη. Όταν έχει και το Βαρόσι χρήστη, θα είναι στην ίδια κατάσταση όλων των κατεχομένων, όπου και εκεί βεβαίως πρέπει να γίνει διεκδίκηση, αλλά ο καθένας μπορεί να αποφασίσει μόνος του.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.